Ικανοποιητικά με βάση τα δεδομένα που επικρατούν σε άλλες περιοχές της χώρας, εξελίσσεται η πορεία του κορονοϊού στη Μεσσηνία, στην οποία δεν έχουν καταγραφεί αρκετά κρούσματα. Εμάς εδώ στη Μεσσηνία δεν μας τρομάζει, γιατί δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Σπάνια. Με τρομάζει η αύξηση των κρουσμάτων, γιατί πολύ φοβάμαι ότι μπορεί τώρα να είμαστε στο πράσινο εμείς, αλλά θα έρθει. Αυτό βλέπω. Και φοβάμαι, όσο να είναι, εντάξει. Ο νομός βρίσκεται στο επίπεδο ετοιμότητας, το γνωστό ως επίπεδο 1 ή πράσινο επίπεδο, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, αλλά και τους εξωτερικούς, όπου παρατηρείται συγχρονισμός, σε όλα επίσης τα παιδιά άνω των 4 ετών στα σχολεία, παντού στα πανεπιστήμια, με έως και 50 φοιτητές καθήμενους σε αμφιθέατρα, αλλά και σε άλλους χώρους, όπως φυσικά οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα, τους χώρους λατρείας, τους αρχαιολογικούς χώρους, εκείνους όπου διενεργούνται συνέδρια και εκθέσεις, τις λαϊκές αγορές, τα καταστήματα τροφίμων, το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια, τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη, με χαρακτηριστικά να είναι όσα συμβαίνουν ωστόσο στην εστίαση. Τα μέτρα αυτά, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, γιατί αναγκάζει τον κόσμο να μείνει έξω, γιατί άμα δείτε τι γίνεται στα μαγαζιά, όλοι βγαίνουν μετά τις 12. Μία θα μείνουν πάλι έξω, ασυντόνιστοι, χωρίς κάποιος να τους προσέχει, να καθαρίσει τραπέζια κτλ. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, αλλά με μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους μας. Το βασικό είναι αυτό, το κλείσιμο των μαγαζιών στις μία. Η απαγόρευση του take away αλκοόλ από τα μαγαζιά μετά τις μία. Είναι λίγο μπερδεματάκι. Θα πληγούν κάποιες επιχειρήσεις, κάποια παιδιά θα χάσουν τη δουλειά τους και αυτό δημιουργεί πάντα στον κύκλο της αγοράς ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν όλο αυτό είναι ένα πείραμα που θα δούμε που θα πάει. Γιατί εγώ δεν έχω σαφείς απαντήσεις για όλα, σαφείς απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις. Το μέτρο των καθούμενων το καταλαβαίνω και είναι για μένα το απόλυτο μέτρο. Γιατί όταν είναι κάποιος καθούμενος μπορείς και ελέγχεις την κατάσταση. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι στις ελεύθερες πλατείες και στις ελεύθερες παραλίες μέχρι πρότινος, στους κλειστούς, στους κλειμένους δρόμους, στα σοκάκια, τι γίνεται. Εκεί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Στην εστίαση. Το ίδιο πράγμα με το καλοκαίρι. Στις οργανωμένες παραλίες υπήρχε ένας αστυνόμος. Ο κάθε σερβιτόρος, ο κάθε ιδιοκτήτης, ο κάθε υπεύθυνος ήταν αστυνόμος του χώρου του. Το τι γινόταν έξω από τα πλαίσια του επαγγελματικού του χώρου δεν μπορούσε να κάνει και κάτι. Ακόμα και τώρα βλέπω μία ίδια τάση. Φεύγει, ας πούμε, ο άλλος από ένα χώρο στον οποίο υπάρχει κάποιος που επιμελείται τον χώρο και τον κατευθύνει στο πού θα κάτσει και πώς θα φερθεί, σε εισαγωγικά όλα αυτά. Και ξαφνικά του λες φύγε από εδώ και πήγαινε όπου γουστάρεις, σε όποια πλατεία θέλεις, κρύψου και κάνω ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω αν είναι πόσο αποτελεσματικό θα είναι όλο αυτό, θα το δούμε. Δεν υπάρχει επαρκή αστυνόμευση για όλο αυτό που ζητάνε αυτή τη στιγμή. Και τι γίνεται μετά τις 1 το βράδυ, δηλαδή θα υπάρχουν περιπολικά που θα γυρνάνε την πόλη και θα κατευθύνουν τον κόσμο στο τι δεν πρέπει να κάνει. Τα αναπάντητα ερωτήματα πολλά, ενώ από την πλευρά τους οι πολίτες επισημαίνουν πως πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να παραμείνουμε στο επίπεδο 1. Και τώρα που πήρα κάτι μέσα και τα λοιπά, πάω με μάσκα και βάζω και στα χέρια αντισηπτικό. Ειδικά όταν πιάνω κέρματα, χρήματα. Ο καθένας πρέπει να είναι κυρίαρχος του εαυτού του, να μην παρασυρθώνει. Είναι δύσκολος τώρα που θα έρθει και ο χειμώνας με την αλλαγή του κλίματος. Και από εκεί και πέρα συνωστισμός θέλει μακριά. Τι να λέμε τώρα. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μπορεί να κουμπίσει κάπου και να κολλήσεις. Επομένως τι θέλει. Τα χέρια μας τα πλένουμε. Τα χέρια μας. Αυτό θέλει. Προσοχή.